Αρχίζει το μάτς στην Όβιλη Γκόλη, την πρόβλεψη κάνει. Στην Όβιλη από την Όβιλμπετ διεκδικείς κάθε εβδομάδα έως 120.000 ευρώ συνολικά επαφλά και ταξίδια στα ευρωπαϊκά ντέρμπι των ονείρων σου. Novilink by Novibet. Ο διαγωνισμός όπως θα ήθελες να είναι. Θα πρέπει να μας πείτε το ρεπορτάζ εσείς που είστε της πρωτεύουσας, ναι. Πώς τα χάλασε ο Μαρινάκης με το Μητσοτάκη. Από εκεί ξεκινάει το έργο και πάμε στην μπάλα μετά. Τι έγινε? Δεν είναι φρέσκο αυτό, δεν έγινε χθες. Ναι, ναι, αλλά τώρα, κοίταξε, δεν έγινε χθες. Η πλατιά Μάζα τώρα, η μάνα μου, η θεία μου, η Μαρίτσα, η κυρία Κατίνα, η θεία Ευτέρπη, μάθανε όλες ότι ο Μαρινάκης δεν τα πάει καλά με το Μητσοτάκη. Χθες επηρέασε την κοινή γνώμη, αν θέλουν οι επικοινωνιολόγοι του Μητσοτάκη. Εντάξει, επειδή εγώ γυρίζω στις γειτονιές. Χθες. Μα όταν βγαίνει, ναι, όταν βγαίνει, ναι, να δούμε πρώτα, ναι, δηλώσει του κυρίου, ναι, Βρέτζου, ναι, ο οποίος το θεσμικό ο ρόλο. Ο κύριος Βρέτζος είναι μέλος της διοίκησης του Ολυμπιακού. Ναι, ναι, όταν βγαίνει και. Ναι, καιρό έχει να εμφανιστεί. Ο κύριο Βρέτζος, ναι, κύριος Νότιχαμ, είναι Αγγλία. Ο κύριο Βρέτζος έχει ποτέ δεν έφυγε τον Ολυμπιακό, έτσι. Αποτελεί ένα σημαίο στέλεχο. Εντάξει, αλλά τι. Τρομακτικός είναι. Το περισσότερο χρόνο τον περνάει Νότιχαμ. Πάντως, τον τελευταίο καιρό είναι στην Αθήνα για. Δεν το θες καθηγητή στο σχολείο το Βρέτζος. Όχι, αλλά να βάλω. Δεν τον θες λοχαγό στο στρατό το Βρέτζο. Με αυτό το τρομακτικό βλέμμα. Δεν το θες δικαστή. Παράνομο παρκάρισμα στο δικαστήριο Θεσσαλονίκη στο Βρέτζο. Κάηκες. Πας κατευθείαν και πληρώνεις το πρόστιμο. Λοιπόν, ναι, τον φοβάμαι εγώ. Δεν, ναι, τον. Πάμε να δούμε λίγο την κάρτα, γιατί αμέσως μετά τη λήξη του ντέρμπι μίλησε. Λέει, αυτό βέβαια είναι λογικό, όταν τα τελευταία 3 χρόνια λειτουργήσε μέσα στην κυβέρνηση ένα καθεστώς παρανομίας στο Μέγαρο Μαξίμου με επικεφαλής τον Γρηγόρη Δημητριάδη και άλλα λαθρέα και παράνομα στοιχεία, έτσι, δηλαδή ονοματίζει κιόλας. Βέβαια, ο κύριος Δημητριάδης έχει θέσει εδώ και 2 μήνες, νομίζω, την παραίτησή του και την έχει κάνει αποδεκτή ο Πρωθυπουργός. Η ανοχή μας είναι ανομία τελείως. Η προσωπική μου πρόταση είναι ο Ολυμπιακός να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα και να διεκδικεί στα δικαστήρια την κάθαρση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πήρε αποστάσεις βέβαια από αυτό το ίδιο βράδυ χθες σε δηλώσεις που έκανε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Αρχίζει το μάτς στην Όβιλη Γκόλη, την πρόβλεψη κάνει. Στην Όβιλη από την Όβιλμπετ διεκδικείς κάθε εβδομάδα έως 120.000 ευρώ συνολικά επαφλά και ταξίδια στα ευρωπαϊκά ντέρμπι των ονείρων σου. Novilink by Novibet. Ο διαγωνισμός όπως θα ήθελες να είναι.